Συνεχίζουμε, αδερφοί, το μάθημά μας από το βιβλίο Γένεσης. Είμαστε σε σελίδα 17 και θα διαβάσουμε από το Κάπα κεφάλαιο. Κάπα 20 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Σελίδα 17, Κάπα κεφάλαιο, 20 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. «Και κίνησεν εκείθεν ο Αβραάμ εις την γη την προς Μεσημβρίαν και κατόκισεν μεταξύ Κάδης και Σούρ και παρόκισεν Γεράρης. Κι είπεν ο Αβραάμ περί Σάρας της γυναικός αυτού, αδελφή μου είναι. Έστειλε δε ο Αβιμέλεχ ο βασιλεύς των Γεράρων και έλαβε την Σάραν. Κι ήρθεν ο Θεός προς τον Αβιμέλεχ κατόναρ τη νύχτα και είπε προς αυτόν ιδούσε αποθνίσκης εξαιτίας της γυναικός την οποίαν έλαβες διότι είναι νεμιφευμένη με άντρα. Ο δε Αβιμέλεχ δεν είχε πλησιάσει σε αυτήν. Και είπε Κύριε ήθελες φωνεύσει έτη και δίκαιον. Δεν μη είπε αυτός αδελφή μου είναι. Και αυτή πάλι μη είπε αδελφός μου είναι. Εν ευθύ της καρδίας μου και εν καθαρότητη των χειρών μου έπραξα τούτο. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός κατόναρ. Και εγώ εγνώρισα ότι εν ευθύ της καρδίας σου έπραξες τούτο, όταν και εγώ σε εμπόδισα από το να αμαρτήσεις εμέ, δια τούτο δε σ' αφήκα να εγγύσεις αυτήν. Τώρα λοιπόν απόδωσε τη γυναίκα προς τον άνθρωπο, διότι είναι προφήτης και θέλει προσευχηθεί περί σου και θέλει ζήσει, αλλά αν δεν αποδώσεις αυτήν έξευρε ότι εξάπαντος θέλεις αποθάνει εσύ και πάντα όσα έχεις. Σηκωθείς δε ο Αβιμέλεχ νωρίς το πρωί, εκάλεσε πάντα στους δούλους αυτού και λάλησε πάντα στους δούλους τούτου σε επίκον αυτών και φοβήθησαν οι άνθρωποι σφόδρα. Και κάλεσε ο Αβιμέλεχ τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, τι έπραξες εμάς και τι αμάρτημα έπραξα εσέ ώστε επέφερε σε πεμέ και επί το βασίλειό μου απαρτίαν μεγάλην, έπραξα σε με πράγμα το οποίο δεν έπρεπε να πραχθεί. Και είπε ο Αβιμέλεχ προς τον Αβραάμ, τι είδες ώστε να πράξεις το πράγμα τούτο. Και είπε ο Αβραάμ, επειδή εγώ είπων, βέβαια δεν είναι φόβος Θεού εν το τόπο τούτο και θέλουσι με φωνεύσει δια τη γυναίκα μου, κι όμως αληθώς αδελφή μου είναι θυγάτερ του πατρός μου, αλλά ουχή θυγάτερ της μητρός μου, και έγινε γυνή μου. Και ότε με έκαμεν ο Θεός να εξέλθω εκ του οίκου του πατρός μου, είπαν προς αυτήν ταύτην την χάριν, θέλεις κάμισε με εις πάντα τόπο όπου ανυπάγομεν, λέγε περί εμού τος αδελφός μου είναι. Και έλαβε ο Αβιμέλεχ πρόβατα και βόας και δούλους και δούλας και έδωκεν εις τον Αβραάμ και απέδωκεν εις αυτόν Σάρα τη γυναίκα αυτού και είπε ο Αβιμέλεχ ιδού η γη έμπροσθέ σου κατοίκησον όπου σου αρέσκει. Και προς Σάραν είπε ιδού έδωκα χίλια αργύριες των αδελφών σου. Ιδού αυτός είναι εις σκέπη των οφθαλμών προς πάντας τους μετασού και προς πάντας τους άλλους ούτως αυτή επεπλήχθη. Προσευχήθη ιδού Αβραάμ προς τον Θεόν και θεράπευσε ο Θεός τον Αβιμέλεχ και τη γυναίκα αυτού και τα στεραπένας αυτού και τεκνοποίησαν διότι ο Κύριος είχε κλείσει διόλου πάσαν μήτραν εν τη οικία Αβιμέλεχ εξαιτίας Σάρας της γυναικός του Αβραάμ. Αμήν. Ο Αβραάμ είναι ήδη 100 ετών. Ονομάζεται πλέον από το Θεό Αβραάμ και όχι Άβραμ, γιατί τον επισκέφθηκε ο Θεός και του είπε ότι εσύ με την γυναίκα σου τη Σάρα θα γεννήσεις ιόν και εν το σπέρματί σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Και αυτός, μη έχων ελπίδα λέει η Γραφή, επεξηγεί ο Απόστολος Παύλος, επίστευσεν επελπίδα. Δηλαδή μη έχουν ελπίδα καθώς έβλεπε ότι αυτός ήταν 100 χρονών και η Σάρα ιστήρα 90 μη έχουσα τα γυναικεία ότι είναι αδύνατον να γεννήσει πια αυτός και η Σάρα παιδί, όμως στάθηκε και βλέποντας αφενός μεν την αδυναμία τη δική του, εξετάζοντας δε το λόγο και ακούγοντας το λόγο του Θεού, πίστευσε με την ελπίδα ότι ο Θεός είναι δυνατός αυτό που υπόσχεται και να εκτελέσει και τότε ελογίστη για δεύτερη φορά η πίστη του Αβραάμ εις δικαιοσύνη και ο Θεός τον ευλόγησε και του έδωσε και την καινούργια Διαθήκη, αλλάζει δηλαδή τα πάντα στην ανθρωπότητα και στη ζωή του Αβραάμ καθώς του άλλαξε και το όνομα και τον ονόμασε Αβραάμ, πατήρ πλήθους εθνών και τη Σάρα την ονόμασε ηγεμόνισσα. Ταυτόχρονα ο Θεός στην επίσκεψη του αυτή είπε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό λέγοντας ότι θέλω κρύψει εγώ από το Αβραάμ ό,τι πρόκειται να κάνω.
δηλαδή τον κάνει μέτοχο ο Θεός τον Αβραάμ όλων των σχεδίων του. Γιατί? Διότι γνωρίζω αυτόν ότι θα διατάξει τους υιούς του, τον οίκον του, τον εαυτόν του, για να φυλάξουν την οδόν του Κυρίου και να πράττουν δικαιοσύνη και κρίση, ώστε να επιφέρει ο Κύριος από τον Αβραάμ όλα όσα ελάλησε προς αυτόν. Το χαρακτηριστικό δηλαδή που διέκρινε ο Θεός τον Αβραάμ ώστε να εκφωνήσει ότι μου είναι αδύνατον να κρύψω ό,τι σκοπεύω να κάνω από τον δούλο μου τον Αβραάμ, τον οποίον θα ευλογήσω και θα κάνω μάλιστα και έθνος μέγα, είναι ότι έχει απόλυτη εξουσία η οποία στηρίζεται στην πίστη του και στη θέλησή του επί της οικογενείας του. Εγώ θα διατάξω, ο Θεός λέει, ξέρω ότι ο Αβραάμ θα διατάξει τα παιδιά του, τον οίκον του όλων, τους δούλους του, όλους όσους είναι στον οίκον του, τις γυναίκες, όλους όσους είναι στον οίκον και στον εαυτόν του, για να φυλάτει την οδόν του Κυρίου πράττοντας έτσι δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού και δικαιοσύνη ενώπιον των ανθρώπων. Είναι δηλαδή κάτι που ευαρεστείται ο Θεός ιδιαίτερα όταν κρατάμε με απόλυτη σταθερότητα το θέλημα του Θεού σε αυτούς τους οποίους ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί να διαχειριζόμαστε, να υπηρετούμε, να κυβερνούμε. Βέβαια πολλές φορές παρόλη την πρόθεση του πατέρα, της μητέρας, κάποια από τα παιδιά για λίγο φεύγουνε. Εκεί τι κάνουμε? Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει, παραδείγματος χάρη, ότι ο πρεσβύτερος ή ο διάκονος, για να είναι πρεσβύτερος, πρέπει απαραίτητος να έχει παιδιά τέκνα πιστά. Μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα. Εκεί τι κάνουμε? Εκεί, αδελφοί αγαπητοί, μακροθυμούμε και περιμένουμε να δούμε πώς θα εργαστεί ο Θεός. Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι πόσο μακροθυμούμε. Και η απάντηση στη μακροθυμία μας είναι όσο χρειαστεί. Όσο χρειαστεί να μακροθυμούμε, θα μακροθυμούμε. Γιατί? Γιατί στην Εκκλησία του Χριστού εκείνο το οποίο φαίνεται, πρέπει να φαίνεται, είναι η επιείκειά μας. Η επιείκεια, λέει, ας είναι γνωστή η επιείκειά σας όλους τους ανθρώπους. Η αυστηρότητα που έχουμε αφορά τον εαυτό μας και την οικογένειά μας. Αλλά η επιείκεια αφορά όλους τους άλλους. Και επίσης, εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι πώς κρίνουμε. Γιατί με όποιο μέτρο κρίνουμε, με το ίδιο θα κριθούμε. Και με όποιο μέτρο καταδικάζουμε, με το ίδιο θα καταδικαστούμε. Όταν βλέπουμε λοιπόν την αδυναμία ενός ανθρώπου, ακόμη και την αμαρτία. Θυμηθείτε τι λέει ο Λόγος του Θεού για τον Ιωσήφ. Όταν διεπίστωσε τη γυναίκα, η αρεβωνιαστικιά του, η Μαρία, ήταν έγκυος, επειδή ήταν δίκαιος, λέει η Γραφή, δίκαιωσον, δεν ήθελε να θεατρήσει την αρεβωνιαστικιά του, αλλά την απόλυσε κρυφίως. Μέσα στην Εκκλησία, η Εκκλησία λοιπόν διακρίνεται για την επιείκειά της και για το πώς κρίνουμε με επιείκεια. Και αν έχουμε αυστηρότητα, τη χρησιμοποιούμε και πρέπει να τη χρησιμοποιούμε μόνο στον εαυτό μας ή στην οικογένειά μας, όπως ακριβώς ο Αβραάμ, ο οποίος λέγει ο Θεός ξέρω ότι θα διατάξει τον εαυτό του, τα παιδιά του, το σπίτι του, να πράξει, να φυλάξει τη δικαιοσύνη του Θεού και τη δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού και τη δικαιοσύνη ενώπιον των ανθρώπων. Και στη συνέχεια ο Θεός τον οδήγησε στα Σόδομα και στα Γόμορα, όπου εκεί του εξέφρασε ο Θεός την πρόθεσή του, καθώς έφτασε η αμαρτία των Σοδόμων και των Γομόρων στο πλήρες να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και ενώ ο Αβραάμ
έχει αντιμετωπίσει τουλάχιστον την αχαριστία, εγώ λέω και την αδικία του Λότ προς αυτόν, και καταρχάς όταν χώρισαν, γιατί τσακώνονταν οι ποιμένες τους, και ο Λότ ποτέ δεν αισθάνθηκε ότι ήταν ένα με τον Αβραάμ, πάντοτε ήταν συμπορευόμενος του Αβραάμ. Ο Αβραάμ του είπε, δεν είναι καλό αν τσακωνόμαστε, εάν εσύ πρέπει να χωρίσουμε, εάν εσύ θα πας από δεξιά, εγώ θα πάω από αριστερά. Και ο Λότ τον αδίκησε μέσα στην καρδιά του. Κοίταξε δεξιά και αριστερά, είδε το πιο καλό κομμάτι της γης, το πιο πλούσιο, και είπε, εγώ αυτό θα πάρω. Και ο Αβραάμ με χαρά τον άφησε. Στη συνέχεια, επειδή κατοίκησε δίπλα στην χώρα των Τσαμαρτίας, ήρθε η κρίση. Άρχισαν πόλεμοι μεταξύ τους, εχμαλωτίστηκαν οι βασιλείς των Σοδόμων και των Γομόρων και ο Λότ. Και ο Αβραάμ άμεσα έδειξε ενώπιον του Θεού τη μακροθυμία του, την επίοικιά του, την αγάπη του προς το Λότ, και μαζί με 300 δούλους του πήγε και τον ελευθέρωσε. Από εκεί και πέρα ο Θεός παρατηρούσε και δεν μιλούσε. Βρέθηκε μπροστά στον άνθρωπο του Θεού, τον βασιλιά, αλλά και ιερέα το Μέγα της εποχής εκείνης, ο οποίος τον επισκέφθηκε και του είπε, αφού τον ευλόγησε, το Μελχισεδέκ, του έδωσε δέκατα ο Αβραάμ, και ήρθε αντιμέτωπος πια με τον βασιλιά των Σοδόμων και των Γομόρων, ο οποίος του λέει, κράτησε όλα τα λάφυρα τα οποία κέρδισες και δώσε μόνο τους ανθρώπους. Και εκεί πια φάνηκε ο χαρακτήρας, ο πιστός, φάνηκε η πιστότης του Αβραάμ, καθώς είπε ότι εγώ δεν θέλω από σένα να πάρω τίποτα. Ό,τι έχω και ό,τι θα πάρω θα μου το δίνει ο Θεός. Γιατί εσύ θα πεις ότι εσύ με πλούτησες, εσύ με ευλόγησες. Και τότε ήταν που ο Θεός αποκαλύφθηκε στον Αβραάμ και του λέει, τότε, ύστερα από όλα αυτά, Αβραάμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου, μη φοβάσαι. Από εκεί και πέρα αλλάξαν τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν, όταν ο Θεός του έδειξε την πρόθεσή του για την καταστροφή των Σοδόμων, με μεγάλη επιοικία, με μεγάλη μακροθυμία και με μεγάλη αγάπη, σκεφτόμενος τον Λότ, είπε, θα απολέσεις τον δίκαιο μετά των αδίκων, μετά των ανόμων. Και ο Θεός είπε όχι. Λέει, αν είναι 50, ήλπιζε ότι όλοι όσοι ήταν στον οίκο του ο Λότ θα ήταν δίκαιοι. Λέει, δεν θα απολέσω χάρη των 50, 30, 40, 20, έφτασε 10, δεν θα απολέσω χάρη των 10. Και τελικά ήρθε η καταστροφή. Και ο Θεός έστειλε τους δύο αγγέλους και έβγαλε τους μόνους που είχαν απομείνει, το Λότ, τη γυναίκα του και τις δύο κόρες του. Ο Λότ ήταν πάμπλουτος στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αλλά όταν βγήκε, με το ζόρι δεν ήθελε, και η γυναίκα του ακόμη περισσότερο, ενώ ο Θεός είπε μη γυρίσετε πίσω, έστρεψε πίσω και έμεινε στήλη άλατος. Και αυτό είναι ένα φοβερό μάθημα. Σώθηκε αυτός ως διαπυρός. Όλο το έργο του κατακάηκε. Έχασε τη μαρτυρία του, την αξιοπιστία του, την αξιοπρέπειά του. Όταν ήρθανε οι άντρες των Σοδόμων και των Γομόρων να πιάσουν τους αγγέλους για να τους βιάσουν, λέει, πάρτε τις κόρες μου. Τα χάσε όλα, τα υπάρχοντά του. Και βγαίνοντας από τη γυναίκα του και βγαίνοντας από τα Σόδομα και τα Γόμορα, έμεινε σε μια σπηλιά. Και εκεί έχασε και τις κόρες του. Γιατί οι κόρες του, θέλοντας να τεκνοποιήσουν, τον μέθησαν και πόρνευσαν μαζί του. Και τελικά έμεινε μόνος του. Και από τον Λότ, που ανέμενε εκεί που έπρεπε,
Πολύ σημαντικό, αδερφοί, να μένουμε εκεί που μας θέλει ο Θεός. Πολύ σημαντικό. Αν έμενε εκεί που τον ήθελε ο Θεός, θα είχε απολαύσει όλες τις ευλογίες του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, αυτός και η οικογένειά του. Αλλά πήγε εκεί που τον οδήγησε η καρδιά του. Και όταν ο άνθρωπος περπατάει κατά σάρκα, θα βρίσκεται σε αδιέξοδα, αλλά στο τέλος θα καίγεται όλο του το έργο. Γιατί δεν οικοδομεί με χρυσάφι, ασήμι και λίθους πολυτίμως, αλλά με ξύλα, με καλάμια και με χόρτα. Δεν οικοδομεί κάτω το θέλημα του Θεού, αλλά οικοδομεί όπως του αρέσει, όπως θέλει η καρδιά του και όπως νομίζει αυτός. Είναι το κατασάρκαν περπάτημα σε αντίθεση με το περπάτημα κατά το πνεύμα. Όμως και ο Αβραάμ ο πιστός, και θα έλεγα εγώ Άγιος άνθρωπος του Θεού, δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνει λάθη, αλλά θα είναι ο Θεός να τον βοηθάει, να τα διορθώνει. Αφού καταστράφηκαν τα Σόδωμα λοιπόν και τα Γόμορα, λέει η Γραφή ότι ο Αβραάμ εκκίνησε προς νότον και κατόκισε μεταξύ Κάδης και Σούρ και παρόκισε εν Γεράρης ανάμεσα στους Φιλιστέους, όπου βασιλιάς των Φιλιστέων ήταν ο Αβιμέλεχ, που σημαίνει ο πατήρ μου είναι ο βασιλιάς, τίτλος ήταν τότε για τους Φιλιστέους, γιατί πήγαινε η βασιλεία όπως παντού κληρονομικά. Και ο Αβραάμ κάνει το ίδιο λάθος που είχε κάνει πριν 20 χρόνια όταν εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο. Είπε τη Σάρας, που ήταν 90 χρονών γριά, και αυτός ήταν 100 χρονών γέρος, με υποσχέσεις από το Θεό. Θα πεις ότι είσαι αδελφή μου, για να μην με σκοτώσουν. Και κατά το έθιμο, όπως λέει η ιστορία της εποχής, ο βασιλιάς πήρε την αδελφή, τη θεωρούμενη αδελφή του Αβραάμ, για να την κάνει γυναίκα του. Ένα για δεύτερη φορά λάθος μπορούσε να καταστρέψει όλο το σχέδιο του Θεού. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγαθός και επεμβαίνει. Επεμβαίνει και βοηθάει. Αλλά ποιον? Τον πιστό Αβραάμ. Διορθώνει τα λάθη. Πιανού? Του πιστού Αβραάμ. Τις αμαρτίες πιανού? Του πιστού Αβραάμ. Του πιστού ανθρώπου. Δεν θα σε αφήσει να ολοκληρώσεις το λάθος σου. Θα σε βοηθήσει. Και ενώ λοιπόν πήρε ο Αβιμέλεχ τη Σάρα για γυναίκα του, πριν την πλησιάσει, αυτό είναι οι ωραίες επεμβάσεις του Θεού, πριν γίνει το κακό, πριν μολυνθεί η Σάρα, γιατί και αυτή είπε ψέματα. Και εδώ να προσέξουμε, είπε ότι είναι αδελφή του και είναι αλήθεια, γιατί όπως ο ίδιος λέγει, αδελφή μου είναι, θυγατέρα του πατρός μου, αλλά όχι της μητρός μου. Και εδώ να προσέξουμε, αδελφοί, η μισή αλήθεια είναι ένα ολόκληρο ψέμα. Λέγοντας μισή αλήθεια, δεν λες την αλήθεια, λες ένα ολόκληρο ψέμα, γιατί κρύβεις την άλλη μισή αλήθεια. Και πολλές φορές η συνείδησή μας το δέχεται αυτό. Αλλά ο Παύλος λέγει, ο Απόστολος Παύλος λέγει, η συνείδησή μου δεν με ελέγχει, σου δεν πλήνει εκείνος που ανακρίνει ο Θεός. Είπε τη μισή αλήθεια, αλλά για το Θεό ήταν ολόκληρο ψέμα. Και ο Θεός το βράδυ κατόναρ επισκέπτεται τον Αβιμέλεχ και του λέει, ιδού αποθνίσκεις εξαιτίας της γυναίκας την οποία έλαβες, διότι είναι νενυμφευμένη με άνδρα. Και κοιτάξτε, η δικαιοσύνη του Θεού είναι πάντα η ίδια. Αφού είναι νενυμφευμένη με άνδρα, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, και εσύ την πήρες για γυναίκα σου, μιχεύεις, αμαρτάνεις και δεν υπάρχει ζωή αιώνιος για σένα. Τώρα όμως είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Εξάπαντος πεθαίνεις.
Και ο Αβιμέλεχ άκουσε τη φωνή του Θεού. Γιατί όταν ο Θεός θέλει να μιλήσει και μιλάει, όλοι καταλαβαίνουν. Και φόβος και τρόμος πιάνει τους ανθρώπους. Και απολογήθηκε. «Κύριε, θα φωνεύσεις έθνος ακόμη και δίκαιον? Δεν μου είπε αυτή η αδελφή μου είναι? Και δεν είπε και αυτή, αυτός αδελφή μου είναι και αυτή η αδελφή μου είναι? Δεν μου είπαν ψέματα? Εγώ ενευθύτητη της καρδίας μου και καθαρότητα το χειρό μου το έπραξα αυτό». Κοιτάξτε τώρα, ο Άγιος, δίκαιος και πιστός ο Αβραάμ είναι σε αμαρτία, σε αντίθεση με τον Αβιμέλεχ που τον επισκέφθηκε ο Θεός και του έδωσε την αίσθηση της δικαιοσύνης. Όταν ο Θεός επισκέπτεται τον άνθρωπο, αμέσως έρχεται η δικαιοσύνη του Θεού μέσα του. Αλλά ο Θεός δεν θέλει τον άνθρωπο να είναι δίκαιος με φόβο, αλλά ή να είναι δίκαιος με αγάπη προς το Θεό. Γι' αυτό ο Χριστός τη λέει, αν με αγαπάτε τα συντολάς μου φυλάξατε και τότε θα είστε δίκαιοι. Και ο Θεός του είπε, γνωρίζω πολύ καλά ότι εν ευθύτη της καρδίας σου έπραξες τούτο, γι' αυτό και εγώ σε εμπόδισα από το να αμαρτήσεις για να μην πεθάνεις. Σε εμπόδισα να αμαρτήσεις, γι' αυτό και δεν άφησα, δεν σ' αφήκα να αγγίσεις αυτήν. Τώρα λοιπόν δώσε γρήγορα τη γυναίκα σου πίσω στον άνθρωπο αυτό και τον συστήνει. Τον ψεύτη. Τον τιμάει. Δεν λογαριάζει το λάθος του. Είναι προφήτης. Και θα προσευχηθεί για σένα και θα ζήσεις. Εάν όμως δεν μ' ακούσεις, εξάπαντος θα πεθάνεις εσύ και όλα όσα έχεις. Είναι φοβερό να πέσει ο άνθρωπος σε χείρας Θεού ζώντος. Αλλά εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ο Θεός προστατεύει το δούλο του τον Αβραάμ. Τον προστατεύει. Από τι τον προστατεύει? Από την καρδιά του. Γιατί η καρδιά μας την απατελεί περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τον προστατεύει από τα λάθη του, από τους φόβους του, από τις αδυναμίες του, από τις λανθασμένες ενέργειές του. Επειδή μόνο και μόνο είναι δούλος του και ξέρει να πράττει και να φυλάτει το θέλημα του Θεού, έστω και αν κάνει λάθη. Και αυτό το πνεύμα, αδερφοί, θέλει ο Θεός λέγοντάς μας μιμητέ του Θεού γίνεστε και περιπατείτε εν αγάπη. Εάν σκεφτώ ότι εγώ θα ήμουν Θεός, ανόητη έκφραση, δεν ξέρω αν θα ήμουν τόσο επιοικής με τον Αβραάμ για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά το έκανε το λάθος, πάλι επενεύει ο Θεός. Για δεύτερη φορά, το ίδιο λάθος, καλά δεν καταλαβαίνει. Θα βρω άλλονε. Όμως ο Θεός, αδερφοί, έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι αγάπη. Είναι μακρόθυμος, είναι πολυέλεος, είναι πολυεύσπλαχνος. Είναι Θεός που συγχωρεί. Και ιδιαίτερος είναι Θεός που διορθώνει τα λάθη μας. Αρκεί πρόθεσης, όπως του Αβραάμ, ήταν να κάνει το θέλημα του Θεού. Ο Αβιμέλεχ τρομοκρατημένος, και ένα από τα χαρακτηριστικά επίσης του Θεού είναι να προκαλεί τρόμο στους ανθρώπους όταν χρειάζεται για να κάνουν το θέλημά του. Επαναλαμβάνω όμως, δεν είναι αυτή η επιθυμία του. Η επιθυμία του είναι να κάνουμε το θέλημά του από αγάπη και όχι από φόβο. Βεβαίως ο φοβούμενος των Θεών πάντοτε είναι στην ευλογία του Θεού γιατί πράττει το θέλημά του. Ο φοβούμενος τον Θεό πράττει το θέλημα του Θεού, αλλά ο Θεός δεν είναι τρομοκράτης. Όταν χρειάζεται όμως γίνεται. Στον Αβιμέλεχ έγινε.
στον Ανανία και τη Σαπφύρα έγινε. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίζουμε. Στο Σαούλ έγινε. Στο Δαβίδ έγινε. Αλλά ήταν έτοιμος πάντοτε όποιος μετανοεί και όταν μετανοήσεις να τον δεχτεί με την ίδια αγάπη. Όταν μετανοήσει ο άνθρωπος ό,τι και να κάνει, ο Θεός τον αγαπάει το ίδιο και περισσότερο ακόμη. Σπλαχνίζεται τον άνθρωπο που έχει πνεύμα ταπεινού, καρδιάς τετριμένου και τρέμει στο λόγο του. Ο Αβιμέλεχ λοιπόν τρομοκρατημένος από το Θεό πήγε στον Αβραάμ πρωί-πρωί την άλλη μέρα, αφού ενημέρωσε όλους τους δούλους του και είπε, τώρα τον ελέγχει, και είναι φοβερό ο άνθρωπος του κόσμου, να ελέγχει περί αδικίας, περί αμαρτίας και περί ψέματος εδώ τον άνθρωπο του Θεού. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη ντροπή ένας άνθρωπος της αμαρτίας να σε ελέγξει εσένα το παιδί του Θεού περί αμαρτίας. Τι έπραξες σε μας, τι μεγάλο αμάρτημα έπραξες εσύ ώστε επέφερες επ' εμέ και επ' το βασίλειό μου αυτήν την μεγάλη αμαρτία. Φοβερός ο έλεγχος. Τι μεγάλο αμάρτημα έπραξες Αβραάμ ώστε η μεγάλη σου αμαρτία να έρθει εναντίον μας. Δεν έπρεπε να κάνεις τέτοιο πράγμα. Και τον ρωτάει, πού απέβλεπες, γιατί το έκαμες αυτό, γιατί οδηγήθηκες να πράξεις αυτό το μεγάλο ψέμα, να πεις ότι είναι αδελφή σου. Και ο Αβραάμ ταπεινά απολογείται. Ωραίος ο χαρακτήρας του Αβραάμ σε αυτό το σημείο. Με μεγάλη ταπείνωση απολογείται. Και λέει, σκέφτηκα. Αχ, αυτές οι σκέψεις μας αδερφοί, πόσο μακριά μπορούν να μας πάνε από το θέλημα του Θεού. Και μάλιστα όταν συνδυάζονται με φόβο. Σκέφτηκα ότι εδώ δεν υπάρχει φόβος Θεού ανάμεσα στους Φιλιστέους και φοβήθηκα ότι θα φωνεύσουν τη γυναίκα μου και μένα. Σκέφτηκε χωρίς να ρωτήσει το Θεό. Σκέφτηκε χωρίς να σκεφτεί το Θεό. Σκέφτηκε χωρίς να λογαριάσει το Λόγο του Θεού. Και οδηγήθηκε σε αμαρτία με φοβερές συνέπειες. Και οι φοβερές συνέπειες, επαναλαμβάνω, είναι διακόπτεται το σχέδιο του Θεού, οι υποσχέσεις του Θεού, τα δώρα του Θεού προς τον Αβραάμ και προς τη Σάρα. Γιατί αν γινόταν γυναίκα του Αβιμέλεχ, πώς θα γινόταν πια να τεκτοποιήσει με τον Αβραάμ. Σκέφτηκα, αδελφιά μου αγαπημένα, μη σκεφτόμαστε, να προσευχόμαστε. Θυμάμαι όταν ο Ντίνος ήταν μικρός και του έλεγα κάτι, μου λέγε, άσε με να το σκεφτώ, όταν διαφωνούσαμε. Και του έλεγα, παιδί μου, μη σκέφτεσαι, προσευχή σου. Μην αφήνουμε το μυαλό μας, αδελφοί, να μας οδηγεί. Ιδίως όταν υπάρχει μέριμνα, αγωνία, φόβος, μην αφήνουμε τη λογική μας. Θα βρούμε μπροστά μας αδιέξοδα και προβλήματα. Και ιδιαιτέρως μην κρίνουμε. Με όποιο μέτρο κρίνουμε θα κριθούμε. Μην καταδικάζουμε. Με όποιο μέτρο καταδικάζουμε θα καταδικαστούμε. Μην κουτσομπολεύουμε. Μην κακολογούμε. Μην μιλάμε για τους ανθρώπους. Και αν είναι να μιλήσουμε, για καλό θα λέμε. Δεν θα ψάχνουμε να βρούμε τα άσχημα για να τον εκθέσουμε και να τον θεατρήσουμε. Θα ψάξουμε να βρούμε τα καλά για να προσευχηθούμε και να τον ευλογήσει ο Θεός. Βλέπεις ότι έχω κάτι στραβό. Το κάθεσαι και το λες γύρω γύρω. Προσευχήσου να με διορθώσει ο Θεός.
Αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού. Αυτός είναι ο Θεός. Δεν θα δω το κακό σου και θα βρω την ευκαιρία και θα βγω έξω και θα το λέω. Γιατί ό,τι πω θα το ζήσω, θα το λουστώ. Σας έχω πει, αδερφοί, και το λέω κάθε φορά, γιατί το έχω ζήσει όχι μια φορά που θα σας πω, πολλές φορές. Κάποτε κάποιοι ποιμένες μου είπανε ψέματα και εγώ σκανδαλίστηκα, γρίεψα, θύμωσα μέσα μου και είπα είναι ψεύτες. Και μέσα σε μία, δύο, επόμενες ημέρες είπα 7 ψέματα. Αναγκάστηκα να πω 7 ψέματα. Βρέθηκα σε αδυναμία, δεν με φύλαγε ο Θεός. Για να καταλάβω ότι δεν είναι ψεύτες, είναι παιδιά του Θεού που κάναν λάθος. Και εσύ δεν είσαι ψεύτης που είπες 7 ψέματα. Είσαι παιδί του Θεού που αναγκάστηκες, βρέθηκες αμηχανία, αδυναμία. Μην κρίνουμε, αδελφοί μου, σας παρακαλώ. Μην κουτσομπολεύουμε, μην συζητάμε τα κακά του άλλου. Ο Λόγος του Θεού μας το λέει τόσο πολύ καθαρά, με τόσες ωραίες υποσχέσεις. Όσα λοιπόν είναι αληθινά, σεμνά, δίκαια, καθαρά, προσφυλή, έφημα, έχοντα αρετή και έπαινο, αυτά να συλλογίζεστε. Σκέφτηκα, λέει ο Αβραάμ, ότι αν καταλάβουν ότι είναι γυναίκα μου, θα με σκοτώσουν και εμένα και τη γυναίκα μου. Καλά, το Θεό δεν τον σκέφτηκες? Θα αφήσει ο Θεός, δεν σου υποσχέθηκε ότι η γυναίκα σου θα γεννήσει τον Ισαάκ? Και εσύ φοβήθηκες τον Αβιμέλεχ? Ποιον φοβάσαι, το Θεό ή τους ανθρώπους? Ο φόβος των ανθρώπων είναι κόλαση. Ο φόβος του Θεού είναι δόξα. Το Θεό θα φοβόμαστε. Με μεγάλη ταπείνωση λοιπόν ο Αβραάμ είπε σκέφτηκα και φοβήθηκα και είπα ότι είναι αδελφοί μου και δεν είπα και ψέματα. Και κοιτάξτε τώρα τα λάθη που συνεχίζει να τα κάνει, γιατί το ένα λάθος φέρνει και άλλα λάθη. Είναι πραγματικά αδελφοί μου? Πώς είναι αδελφοί σου? Μα είναι του πατέρα μου. Μισή αδελφοί σου, μισή αλήθεια, ολόκληρο ψέμα. Και το χειρότερο, και όταν ο Θεός με έκαμε να εξέλθω εκ του ύπου του πατρός μου, συμφώνησα με τη γυναίκα μου να μου κάνει αυτή τη χάρη. Ο Θεός φταίει που με έκαμε να φύγω από τον οίκο του πατρός μου. Αντί να πει με ευλόγησε και μου είπε πήγαινε εγώ θα είμαι μαζί σου, τι λέει, με ανάγκασε να φύγω, δεν ήθελα. Το ένα λάθος γεννάει το άλλο. Το ένα ψέμα φέρνει μία αμαρτία την άλλη αμαρτία. Το ένα ψέμα το άλλο ψέμα. Ενώ το σωστό είναι σταμάτα. Το πες, μετανόησε και σταμάτα. Μην το ξανακάνεις. Ο Θεός θα σε ελευθερώσει, θα σε συγχωρέσει και όλα όσα έχεις κάνει δεν θα τα λάβει υπόψη του. Αλλιώς, εάν δεν μετανοήσουμε, δεν εξομολογηθούμε και παραιτηθούμε από την αμαρτία μας, όλα όσα έχουμε κάνει θα απολαμβάνουμε την αντιμισθία τους, τα αποτελέσματά τους. Όσο μπορούμε, αγαπημένα μου αδέλφια, γιατί οι μέρες είναι πονηρές, οι καιροί είναι κακοί. Θα τολμούσα να πω ότι σε τέτοιες μέρες ο Θεός γίνεται πιο αυστηρός. Δεν είναι μέρες ευημερίας, είναι ημέρες ταλαιπωρίας. Και μέσα στις ημέρες ταλαιπωρίας ο δίκαιος θα ζήσει εκ της πίστεως αυτού. Ο δίκαιος, πολύ σημαντικό στα μάτια του Θεού να είσαι δίκαιος, δικαία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διακρίνεται στη ζωή σου η δικαιοσύνη του Θεού. Από ποιους? Από τα μάτια του Θεού. Να μην διακρίνει ο Θεός την αδικία στη ζωή σου. Ο Θεός με έκαμε να φύγω και εγώ αναγκάστηκα να πω
στη γυναίκα μου να λέει ότι είναι αδελφή μου για να μην με σκοτώσουν. Και αυτή δέχτηκε. Και ο Αβιμέλεχ τρομοκρατημένος δεν άκουσε τι του είπε. Ούτε λογάριασε τι του είπε. Αυτός θυμάται τι του είπε ο Θεός. Αυτή είναι η σκέψη. Μην λογαριάζεις τι λένε οι άνθρωποι. Μην ακούς τις απειλές τους, τις κατηγόριες τους, τις... Ας τους ανθρώπους να λένε ό,τι θέλουν. Καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Μα ξέρεις τι είπε. Λοιπόν, πήγαινε προσευχή σου για αυτόν που είπε εναντίον σου, να τον ελεήσει ο Θεός, να βρεις χάρη από το Θεό εσύ. Δεν άκουσε τίποτα. Του είπε ο Αβραάμ, ούτε έδωσε σημασία. Αυτός θέλει τώρα να κάνει αυτό που πρέπει, το θέλημα του Θεού, γιατί κινδυνεύει. Έχει καταλάβει ότι αν δεν κάνει το θέλημα του Θεού κινδυνεύει. Εμείς το έχουμε καταλάβει. Ότι όταν δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού η ψυχή μας είναι εν κινδύνο. Έχει καταλάβει ότι πρέπει να κάνει το θέλημα του Θεού γιατί κινδυνεύει αυτός και όλη την οικογένεια και όλο το βασίλειό του. Αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, που θέλει ο Θεός. Να δίνουμε προσοχή στο λόγο του. Τότε θα είμαστε ελεύθεροι. Τότε θα είμαστε μέσα στην πρόνοια του Θεού. Ούτε θα δικαιολογηθούμε για τα λάθη μας, τίποτα. Μόνο θα μετανοήσουμε. Μόνο θα μετανοήσουμε. Ο Αβιμέλεχ λοιπόν τρομοκρατημένος δεν δίνει σημασία καθόλου στο τι λέει ο Αβραάμ. Τον έλεγξε, γιατί ξέρει ότι η αμαρτία του έφερε το κακό σε αυτόν και τώρα πρέπει να διορθώσει το κακό που ήρθε σε αυτόν χωρίς να φταίει. Ξέρεις, ταπεινά έρχεται κακό στη ζωή σου χωρίς να φταίς. Χωρίς να φταίς. Μα γίνεται αυτό? Βέβαια γίνεται. Εάν ο άντρας στην οικογένεια δεν κρατήσει το θέλημα του Θεού, όλη η οικογένεια ταλαιπωρείται. Όλοι. Θα τη φυλάει ο Θεός, αλλά η ταλαιπωρία θα υπάρχει. Αν η μητέρα αμαρτήσει μέσα στην οικογένεια, όλη η οικογένεια ταλαιπωρείται. Ακόμη και αν υπάρξει αμαρτία μέσα στην εκκλησία, όλη η εκκλησία ταλαιπωρείται. Γιατί? Γιατί ο Απόστολος Παύλος το λέγει, ο λίγη ζήμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Μπορείς να αφήνεις την αμαρτία, λίγη αμαρτία μέσα σου, όλη η ζωή σου θα ταλαιπωρείται. Λίγη αμαρτία στο σπίτι σου, όλο το σπίτι θα ταλαιπωρείται. Λίγη αμαρτία μέσα στην εκκλησία, όλη η εκκλησία θα ταλαιπωρείται. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίζουμε. Όποιος παίρνει στη σάρκα του, στη σάρκα, στην εαυτού σάρκα, λέει ο Λόγος του Θεού, τι σημαίνει? Δηλαδή σύμφωνα με τη γνώμη του, με το μυαλό του, το στραβό. Γιατί στραβό μυαλό έχουμε. Άχρηστη καρδιά έχουμε. Είμαστε άνθρωποι άθλοι και ουτιδανοί. Το έχουμε καταλάβει. Τυποτένιοι. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει, αν κάποιος νομίζει ότι είναι τι, ενώ είναι μηδέν, τον εαυτό του εξαπατά. Και ποιος νομίζει ότι είναι τι? Αυτός που κρίνει και καταδικάζει και λέει και λέει και λέει και λέει και σταματημό δεν έχει, γιατί ξέρει αυτός. Τι ξέρουμε, αδερφοί? Τα μαύρα μας τα χάλια ξέρουμε. Τι ξέρουμε? Αν δεν έρθει ο Θεός να κάνει χάρη στη ζωή μας, ο Χριστός που λέγει άνεφε μου δε δίναστε να κάμετε ουδέν, τι μπορούμε να κάνουμε? Και αμέσως λέει, αν κάποιος νομίζει ότι είναι τι, ενώ είναι μηδέν, τον εαυτό του εξαπατά. Και αμέσως συνεχίζει, δεν εμπέζεται ο Θεός. Όταν σπέρνεις τη σάρκα σου, θα θερήσεις φθορά. Τι θα πει φθορά? Πολλά πράγματα θα πει φθορά. Καταστροφή, αρρώστιες, ταλαιπωρίες, αποτυχίες. Φθορά θα θερήσεις όταν σπέρνεις τη σάρκα σου, στη γνώμη σου, στην άποψή σου. Εάν παίρνει το πνεύμα του Θεού, στο φρόνημα του Χριστού, θα θερήσεις ευλογία, ζωή αιώνιο.
μας συμφέρει να κάνουμε του κεφαλιού μας. Κάθε λόγο σαπρό που θα βγαίνει από το στόμα μας, θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Ο Θεός θα μας φυλάει. Ο Αβιμέλεχ λοιπόν δεν ακούει τίποτα τι του λέει ο Αβραάμ. Ούτε δίκιο έχεις, ούτε άδικο έχεις, ούτε τσακώνεται, ούτε θυμώνει τίποτα. Θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού και αμέσως έλαβε βόας, δούλους, δούλες, έδωκε στον Αβραάμ, απέδωκε σε αυτόν ταχαίως τη Σάρα, τη γυναίκα αυτού. Και είπε ο Αβιμέλεχ, όλη η γη μου είναι μπροστά σου, κατοίκεις όπου σ' αρέσει. Ό,τι είχε κάνει ο Αβραάμ στο Λότ, το κάνει ο Αβιμέλεχ. Από τον δρόμο στο Θεό. Γι' αυτό και ο Χριστός τι λέει, ο Λόγος του Θεού τι λέει, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε τη σωτηρία σας. Όχι με παραμυθάκια, όχι με επιπολαιότητες, όχι με χαρούλες, όχι με ανοησίες. Με φόβο και τρόμο θα εργάζεστε τη σωτηρία σας. Δεν είναι δεδομένη η σωτηρία σου. Με φόβο και τρόμο θα, και μάλιστα το κείμενο λέει θα κατεργάζεσαι, δηλαδή με όλη σου την καρδιά θα εργάζεσαι, με όλη σου τη δύναμη της σωτηρίας σου. Και είπε λοιπόν ο Αβιμέλεχ στον Αβραάμ, ιδού η γη μου είναι μπροστά σου, κατοίκεις όπου θέλεις, όπου σ' αρέσει. Και προς τη Σάρα λέει, και προς τη Σάρα είπε, σου έδωκα 1000 αργύρια για τον αδελφό σου. Εσύ είσαι αθώα, αλλά εμένα δεν με νοιάζει η αθωότητά σου ή η αμαρτία του αδελφού σου. Εμένα με νοιάζει η αθειότητα η δική μου. 1000 αργύρια για να φανεί ότι είμαι αθώος. 1000 αργύρια έδωσα εις τον αδελφό σου. Και από εδώ και πέρα ο αδελφός σου που είναι ο άντρας σου θα είναι η σκέπη των οφθαλμών προς πάντα στους μετασού και προς πάντα στους άλλους. Και λέει η Γραφή, ούτω επεπλήχθη η Σάρα, τη μάλωσε. Τη μάλωσε για το καλό της. Συμφώνησε στο ψέμα και μου φέρε στον πελά αυτό. Μα το ψέμα της Σάρας έφερε μπελά σε αυτόν, βέβαια. Η αμαρτία η δική μου φέρνει μπελά στον άλλονε. Και το καλό το δικό μου φέρει ευλογία στον άλλονε. Γίνεσαι αίτιος κατάρας ή ευλογίας. Διάλεξε. Γιατί? Γιατί τον παρασύρεις. Τον παρασύρεις τον άλλονε. Του χαλάς την καρδιά, ενώ τον ευλογείς τον άλλονε, του ανοίγεις την καρδιά. Όταν λοιπόν μιλάς το θέλημα του Θεού, γίνεσαι αιτία μεγάλης ευλογίας για τους άλλους. Όταν όμως κάνεις αμαρτία ενώπιον του Θεού, γίνεσαι κατάρα για όλους τους άλλους. Τι σου φταίει η γυναίκα σου και δεν παίρνει τη θέση της δικαιοσύνης του Θεού? Γιατί να ταλαιπωρείτε? Τι σου φταίει ο άντρας σου και δεν παίρνει τη θέση της δικαιοσύνης του Θεού? Γιατί? Και αυτό το χειρότερο από όλα, ένας κόβει και άλλος ράβει. Έτσι εγώ, έτσι έφτα, έτσι αυτό, έτσι εκείνο. Και συμφωνούνε και λένε και λένε και λένε και δεν σταματάνε. Τι ωραία όμως ένα ζευγάρι μέσα στο σπίτι να λένε όλο ωραία πράγματα, όλο ευλογίες, να προσεύχονται. Να βλέπουν το λάθος και να προσεύχονται. Να βλέπουν το σωστό και να δοξάζουν. Κάνε μας έτσι, Κυρία μου, σε παρακαλώ, αυτές τις έσχατες ημέρες. Κάνε μας έτσι. Κάνε μας όπου πατάει το ίχνος των ποδών μας να γίνεται ευλογία. Και το μυστικό, αδερφοί αγαπητοί, είναι συγχωρητικότητα. Δικαιοσύνη. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ της πίστεως αυτού. Για να ζήσεις εκ της πίστεως πρέπει να είσαι δίκαιος ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Και ο Αβραάμ προσευχήθηκε. Δεν ξαναμίλησε. Αφού δεν του δίνει σημασία,
Τι ήθελε ο Αβιμέλεχ? Να προσευχηθεί ο Αβραάμ. Γιατί? Γιατί έτσι του είπε ο Θεός. Είναι προφήτης. Θα προσευχηθεί για σένα και τότε θα ζήσεις. Ακούτε. Θα έλθει να προσευχηθεί για σένα αυτός που αμάρτησε σε σένα, γιατί είναι προφήτης, και τότε θα ζήσει, αλλιώς δεν θα ζήσει. Ούτε εσύ ούτε ο οίκος. Αυτό θυμότανε. Γι' αυτό έδινε. Πάρε ζώα, πάρε δούλους, πάρε γη, πάρε χίλια αργύρια. Θέλω να τον πείσω να έρθει να προσευχηθεί. Θέλω να του φτιάξω την καρδιά. Δεν θέλω να ντρέπεται για την αμαρτία του. Δεν θέλω να τον καταδικάσω για την αμαρτία του. Θέλω να τον κάνω να έρθει να προσευχηθεί για μένα. Ξέρεις τι θα πει, αδερφέ? Να κάνεις τον αδελφό σου να προσεύχεται για σένα. Τι ευλογία είναι αυτή. Και πόσο κακό είναι να κάνεις τον αδελφό σου να γανακτεί για σένα. Φοβερό. Να γανακτεί ο άνθρωπος για έναν, από έναν αδελφό του. Από τον άντρα του, από τη γυναίκα του, από τα παιδιά του. Τι ωραίο που είναι να βγαίνει από το στόμα μας ευγνωμοσύνη. Είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι. Πήρες την ευχή της μάνας σου? Καλά το λένε. Και εγώ το επεκτείνω αυτό και λέω, παίρνεις την ευχή του αδελφού σου. Παίρνεις την ευχή του αδελφού σου ή παίρνεις την αγανάκτηση του αδελφού σου? Δεν καταλαβαίνεις πόσο σοβαρό είναι να κάνεις τον άλλον να αγανακτεί? Και πόσο ωραίο είναι να κάνεις τον άλλον να δοξάζει και να προσεύχεται στο Θεό για σένα? Είναι τόσο εύκολο να υπάρχουν 200-300 αδελφοί και να ξέρεις ότι όλοι προσεύχονται για σένα. Γιατί για όλους προσεύχεσαι εσύ. Και δεν το λέω για τους πρεσβύτερους, για όλους μας το λέω. Εάν προσεύχεσαι για όλους στο Θεό, ο Θεός θα διεγείρει την καρδιά τους και θα προσεύχονται όλοι για σένα. Και θα λένε, μα τι καλή αδερφή είναι αυτή, τι καλός αδερφός είναι αυτός. Όπου περνάει ευλογία φέρνει. Οι άνθρωποι, ξέρετε τι λένε, γουρλής είναι, τυχερός είναι. Είναι. Γιατί δεν υπάρχει τύχη και ατυχία, υπάρχει εύνοια Θεού. Όταν κάποιος είναι δίκαιος και μπαίνει στο σπίτι σου και σου λέει, ο Κύριος να σε ευλογήσει, ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Και όταν εμένα έρχεσαι σπίτι μου και μου λες, ο Θεός να είναι μαζί σου, και φεύγεις και με ευλογεί ο Θεός, θέλω να ξανάρθεις. Εάν όμως έρχεσαι και φεύγεις και μου πάνε όλα στραβά, λέω, τι είναι με αυτός ο άνθρωπος, δεν τον ξαναφωνάζω. Δεν είναι όμως τύχη και ατυχία, είναι προσευχή, είναι αγάπη, είναι ταπείνωση, είναι μακροθυμία. Έλεος του Θεού είναι. Έχουμε ανάγκη, αδερφοί, από το έλεος του Θεού, και θα προσθέσω και κάτι, και από το έλεος των αδελφών μας. Γιατί εις πολλά πτέωμεν, άπαντες, θέλω να έχω το έλεος σου, αδερφέ μου. Να με λεείς, να μην τα βάζεις μαζί μου, να προσεύχεσαι για μένα, μην είσαι εναντίον μου. Γιατί εντάξει, τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, θα κάνω ό,τι μπορώ. Μην ξεχνάς όμως τι λέει, φιλιώθητη πριν πας να προσευχηθείς. Ο Απόστολος Ιωάννης λέει, χαιρετώ τους φίλους και σας χαιρετούν οι φίλοι από την Εκκλησία. Να είμαστε φίλοι εν Χριστώ Ιησού. Ο Χριστός τι θέλει την Εκκλησία του? Να είναι αδελφοί του, να είναι φίλοι του και να είναι και νύμφοι του. Έτσι θέλουμε κι εμείς. Να είμαστε αδέρφια, να είμαστε φίλοι και να είμαστε και άνθρωποι του Θεού, δούλοι του Θεού, υπηρέτες του Θεού. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Και τώρα τελευταία το κατάλαβα. Πλατύνθητε, Κορίνθιοι. Ανοίξτε την καρδιά σας. Τι θα πει πλατύνθητε? Συγχωρέστε, μακροθυμίστε. Μην κρατάτε τίποτα μέσα σας. Ελεήστε, ευλογείτε. Ξέρεις τι θα πει να ευλογεί ο ένας τον άλλον?
Θα μου πεις εγώ θα σε ευλογήσω. Βέβαια θέλω να με ευλογήσεις. Θέλω να προσεύχεσαι για μένα. Να με λεήσει ο Θεός. Αλλά και εγώ να προσεύχομαι για σένα. Να σε λεήσει και σένα ο Θεός. Σκεφτείτε μια οικογένεια, αδερφοί. Είχα πει ότι μου είχε δείξει ο Θεός κάποια στιγμή τον Πέτρο και τον Ιωάννη που πηγαίνανε και θεράπευσαν στον δρόμο τον παραλυτικό. Πώς άραγε προσεύχεται ο ένας για τον άλλον. Και λέω πώς να πω, ο Πέτρος μεγάλος, ο Ιωάννης πιτσιρικάς και πηγαίνανε μαζί. Προσευχόταν καθόλου ο Πέτρος για τον Ιωάννη? Σταμάταγε και καθόλου? Προσευχόταν ο Ιωάννης για τον Πέτρο? Σταμάταγε καθόλου? Ευλόγησε τον αδερφό μου τον Πέτρο, Κύριε. Ευλόγησε τον αδερφό μου τον Ιωάννη. Εμείς δεν πρέπει να προσευχόμαστε, αδερφοί? Δεν είμαστε Πέτρος και Ιωάννης. Τίποτα δεν είμαστε. Αλλά δεν πρέπει να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον με αγάπη? Αυτό διάλεξε ο Αβημέλεχ. Από τρόμο. Ο Θεός θέλει όμως να το διαλέξουμε από αγάπη. Και ο Αβραάμ προσευχήθηκε, λέει η Γραφή. Και ο Θεός εθεράπευσε τον Αβημέλεχ. Προσευχήθηκε και ο Θεός τον θεράπευσε. Προσευχήθηκε και ο Θεός τον θεράπευσε. Αλλά έχουν προηγηθεί πολλά πράγματα μέχρι να φτάσει στο σημείο ο Αβραάμ να προσευχηθεί και ο Θεός να τον θεραπεύσει. Ταπείνωση του Αβημέλεχ, ταπείνωση του Αβραάμ, ήρθαν στον εαυτό τους, καταλάβανε το λάθος τους, μετανοήσανε, επιστρέψανε και με μεγάλο ζήλο ο Αβημέλεχ θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού και με μεγάλο ζήλο ο Αβραάμ θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Πλατύνθηκε η καρδιά τους, ο Αβημέλεχ χάριζε, ο Αβραάμ δεν πίστευε στα μάτια του. Και προσευχήθηκε με πολύ αγάπη για τον Αβημέλεχ. Και ο Θεός εθεράπευσε τον Αβημέλεχ, τη γυναίκα του, τα στεραπένας του και τεκνοποίησαν. Μα τι προσευχή ήταν αυτή? Τι προσευχή ήταν που ο Θεός εθεράπευσε τους πάντες? Έτσι θα κάνει ο Θεός στο μέλλον, αδερφοί. Να προσεύχεται ένας και να θεραπεύονται όλοι. Έτσι θα κάνει ο Θεός. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να φτιάξει τις καρδιές μας. Πρέπει να μάθουμε να διορθώνουμε τα λάθη μας. Να αποκτήσουμε το χαρακτήρα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού. Να είμαστε μιμητές του Χριστού όπως ο Παύλος. Διότι ο Κύριος είχε κλείσει εντελώς πάσαν μήτραν εν τη οικία του Αβημέλεχ, προσέξτε. Εν τη οικία του Αβημέλεχ ο Θεός είχε κλείσει πάσαν μήτραν εξαιτίας της Σάρας της γυναίκας του Αβραάμ. Αυτή η Σάρα έγινε αιτία κατάρας. Ηγεμόνισσα που την είπε ο Θεός. Αυτή που πρόκειτο να γεννήσει τον Ισαάκ. Έγινε αιτία κατάρας ένα ολόκληρο σπίτι η Σάρα. Γιατί? Γιατί σκέφτηκε και αυτή. Γιατί άφησε την καρδιά της και αποφάσισε. Γιατί φοβήθηκε. Γιατί είχε άλλη γνώμη από τη γνώμη του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Δεν θέλω να γίνω κατάρα σε κανέναν. Δεν θέλω κανένας να γίνεται κατάρα σε κανένα μας. Όλοι να είμαστε ευλογία ο ένας τον άλλον. Να ευλογούμε ένας τον άλλον. Να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Δεν θέλω να φέρω την κατάρα στο σπίτι μου, με τις ανοησίες μου, στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, στους γαμπρούς μου, στις νύφες μου, στα αδέλφια μου, στην εκκλησία. Δεν θέλω να φέρω την κατάρα, θέλω να φέρω την ευλογία. Θέλω να είμαι γουρλής, τυχερός. Δεν ισχύουν αυτά. Θέλω να είμαστε ευλογημένοι, αδελφοί. Αμήν, αδέλφια μου. Και αν έχουμε κάνει λάθη, είναι καιρός ευπρόσδεκτος, είναι η μέρα σωτηρίας, να μετανοήσουμε, να πούμε Κύριε δεν θα το ξανακάνω, συγχώρεσέ με Κύριέ μου. Θέλω όπου πηγαίνω να έρχεται η ευλογία του Θεού στη ζωή των ανθρώπων και στη ζωή μου και στην οικογένειά μου. Αμήν. Αμήν, αμήν Κύριέ μου.